Για πάμε κυρίες και κύριοι στην κυρία Βούλα Πατουλίδου που μας περιμένει, υποψήφια ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κυρία Πατουλίδου. Γεια σας κύριε Πατουλίδου. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Τώρα εσείς ξέρετε από πολύ μεγάλες νίκες, έτσι. Αν και βέβαια δεν αρχίζουν τα μπάνια του λαού, ίσως για λίγο, γιατί αρχίζουν και Ολυμπιακοί αγώνες. Βεβαίως, Ολυμπιακοί, το Euro. Το Euro βεβαίως, όλα, όλα μαζί. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, εντάξει. Είναι γεμάτη χρονιά. Θα τα δούμε από τις διακοπές, κυρία Πατουλίδου μου. Θα έχουμε τηλεορασούλα. Η χρονιά μας γεμίζει και περηφάνεια. Μέχρι στιγμής μας γεμίζει και είμαστε σε αναμονή κι άλλων. Ναι, σωστά. Ναι. Πάντως ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία χθες και το λέω σε εσάς που ξέρετε από τέτοιες επιτυχίες. Έχετε ζήσει ένα μεγάλο όνειρο που να πάρεις Ολυμπιακό μετάλλιο χρυσό. Όμως καταλαβαίνετε τι σημαίνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό το μοναδικό, το καλύτερο δώρο που έκανε ο Ολυμπιακός στον εαυτό του για τα 100 χρόνια παρουσίας, το καλύτερο δώρο που έκανε και για την χώρα μας, το να ανεβαίνει στην κορυφή της Ευρώπης, δεν είναι εύκολο. Ζητούμενο μπορεί να είναι κάθε φορά και στα όνειρα του καθενός. Αλλά ποιος είναι εκείνος που τα κάνει πραγματικότητα? Ναι. Γιατί ειλικρινά χθες απλά εκνευρίστηκα πάρα πολύ, γιατί εμείς οι γρήγοροι με τα 12 δευτερόλεπτα και τα λίγα, αυτά τα 90 λεπτά και... Δεν περνάει η ώρα. Η Βούλα έχει μάθει να δει. Μπαίνει, κάνει ζέσταμα, κάνει τα. Σε κάστε σχολέ δεν τελειώσατε. Πάει στο αφιτηρία. Ναι. Ναι, μου θύμισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ. Στον αείμνηστο τον Μπάμπη το Χολίδη. Πήγαμε. Ο Μπάμπη Χολίδη είχε πάρει τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην πάλη. Και τότε ο αγώνας κρατούσε 3 λεπτά. Δεν τέλειωναν. Τρία λεπτά. Άμα τα δεις έτσι, κλείνει τα μάτια, ανοίγει, τελειώνουν. Πάντως, μιας και το λέτε, κυρία Πατουλίδου, περιμένουμε πολλά ελληνικά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω πως ναι. Έχουμε τώρα πια ο κλασικός αθλητισμός, ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός έχει βγάλει μεγάλα ονόματα με πάρα πολύ ψηλές προοπτικές και στο στίβο και στην ενόργανη και στο πόλο και στο τζούντο και στην μπάλη και στην άση, κοπηλασία, κολύμβηση, στο τένις περιμένουμε μεγάλες διακρίσεις, μεγάλη συλλογή. Εκείνο που λέμε τώρα και ειλικρινά έτσι το ακούω και χαίρομαι, είναι εκείνο που λες ένα, δύο, λίγα είναι. Ένα-δύο μετάλλια. Ναι, τώρα πια τα λέμε λίγα. Βέβαια. Ναι, που δεν συμμετείχαμε, που δεν ήμασταν πουθενά σε μετάλλια. Τώρα λέμε λίγα. Παρακαταθήκη για αυτό κάτι λέει πάντως έτσι. Έχει γίνει δουλειά πολύ αυτό. Κάπως έχουμε. Αυτά χωρίς δουλειά δεν γίνονται. Έτσι δεν είναι. Αποτύχει δεν γίνονται αυτά. Όχι. Πρέπει να συζητήσουμε όμως μια μέρα, όταν τελειώσουν όλα αυτά τα προεκλογικά, τα οποία είναι και βαρετά πολλές φορές, αλλά αυτό λέει, θέλει το πρωτόκολλο, να δούμε με εσάς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, πόσο έχουν βελτιωθεί οι υποδομές, οι συνθήκες προπόνησης, οι παροχές, οι στάσεις της πολιτείας, προκειμένου να στηρίξει αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν στους Ολυμπιακούς και φέρνουν μετάλλια. Κοιτάξτε, αυτή τη δεκαετία που ήταν όλα πολύ μαύρα και άραχνα, με πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, δεν στηρίχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Όμως ήταν πολύ μεγαλύτεροι, σίγουρα βοήθησαν πάρα πολύ οι ιδιώτες. Το υιοθετήσει έναν αθλητή που μπορεί να βάλει το πόδι του και να ανέβει, να πατήσει το βάθρο από ιδιωτικές, από τους ιδιώτες ακόμη, από μεγάλες εταιρείες. Ήταν επίσης μια εξαιρετική αν θέλετε, στήριξη των αθλητών. Εκείνο όμως που κάθε φορά, ειλικρινά με το λέω έτσι, με πόνο στην καρδιά, για τα δίνουμε όλα, για τα παίρνουμε πάλι πίσω όλα. Μία μέση οδό, συγκεκριμένη, σταθερή, που να μην σε κατεβάζει, αλλά να έχει μία ανηφορική πορεία, είναι εκείνο το ζητούμενο. Δηλαδή, εγώ τώρα ως και φορέας διοίκηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου με τη συνεργασία 14 δήμους είχα στην εποπτεία μου, υπήρχαν κάποια χρήματα, υφιστάμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις μικρούλες, τις διορθώσαμε, βάλαμε την πυρόσβεση, δώσαμε την αδειοδότηση, φωτισμό, προσβάσεις για αναπηρία, για παιδιά με προβλήματα, κινητικά προβλήματα. Αυτά έπρεπε να είναι τελειωμένες ιστορίες. Παρόλα αυτά όμως, ακόμη και στο σήμερα, θα προσπαθείς να τα βελτιώσεις. Θέλει μια συνέπεια έργων. Είμαστε σε πολλά ακόμα στα αυτονόητα, κυρία Πατουλίδου. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Δεν... Και η τρέλα είναι ότι το αυτονόητο, όπως είναι η τρέλα του αυτονόητου σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα για τα δεδομένα και τις υποδομές, για μας δεν είναι αυτονόητο, αλλά είναι αυτονόητο μέσα από την απουσία υποδομών ή την αρίστευση των υποδομών να έχουμε αρίστευση στο αποτέλεσμα. Εκεί είναι η τρέλα. Εκεί είναι η τρέλα αυτή των ανθρώπων που μεγαλώνουν, ζουν.
και διαπρέπουν και στο εξωτερικό, αλλά ξεκινούν από εδώ. Ναι, εντάξει. Δεν πρέπει να συζητιόμαστε μόνο στην τρέλα αυτών των ανθρώπων. Μα τόσα χρόνια. Πολύ φυσική. Μεγαλύτερη προσπάθεια. Ναι, λοιπόν, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερο. Εδώ, κυρία Πατουλίδου, τα πράγματα τις τελευταίες 12 μέρες φαίνεται ότι θα γρήψουν πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει και στις προσωπικές αναφορές για την αλαζονία, για τα lifestyle, για ποιος θα οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία, ποιος μας απειλεί να επιστρέψουμε στο μαύρο παρελθόν, ποιος είναι ο καλύτερος για να σταθεί απέναντι στον Ερντογάν. Και φαίνεται ότι τις τελευταίες 12 μέρες θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο. Πώς το βλέπετε τώρα εσείς αυτό? Αν τολμούσα να πω ότι δεν μου αρέσει. Και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει. Δηλαδή έκατε σήμερα το πρωί, ήμουνα στο Μέγκα και μαζί με αθλητικούς συντάκτες και λέω αυτό τι ωραίο πάνελ είναι. Το πάνελ εκείνο που λέει 1, 2, 3 έγιναν αυτά. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, αλλά υπάρχει ένα συμπέρασμα. Δεν ήταν το εσείς και εμείς, εγώ και εσύ, εγώ και εσύ. Αυτό το εγώ και εσύ δεν οδήγησε ποτέ τη χώρα σε κάτι καλύτερο. Βλέπουμε ότι έχουμε έναν γείτονα προβληματικό, δύσκολο. Ως πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Πρόβολης, τόσα χρόνια πηγαίνονται σε εκθέσεις και με τον ΕΟΤ και με το Υπουργείο Τουρισμού. Έβλεπε μία Τουρκία να λέει. Στην αρχή να είναι όλα κόκκινα, μετά να είναι η γαλάζια πατρίδα, τώρα να είναι η γαλάζια θάλασσα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει κάτι διαφορετικό, να μπαίνει μέσα στα βιβλία. Στα βιβλία! Γιατί από εκεί όταν το πιτσιρίκι μάθει ότι αυτό είναι δικό του, έλα εσύ μετά από 15 χρόνια όταν θα έχει γίνει πλήση εγκεφάλου να του πεις κάτι διαφορετικό. Και εμείς τα δικά μας εσωτερικά εδώ σκοτωνόμαστε και διαφορούμε και λέμε έλα μωρέ, εντάξει συνωστισμός από τη μία μεριά, δεν υπέστη γενοκτονία, από την άλλη ήταν εθνική κάθαρση, ήταν πόλεμος, ή από την άλλη συμφωνία ήταν γάμος μεταξύ Νίβης και Γαμπρού και ποιος είναι η Νίβη και ποιος είναι ο Γαμπρός, και ξαφνικά πατάμε σε μια κινούμενη άμμο την οποία εμείς δημιουργήσαμε. Εμένα αυτό με τρομάζει πολύ περισσότερο και βεβαίως πλέον λέει κάνεις καριέρα στην πολιτική. Όχι ρε παιδιά, 6 Αυγούστου εγώ κορύφωσα τα θέλω μου, την επιδίωξή μου. Από εκεί και πέρα είναι η ανταπόδοση, γιατί έτσι μεγάλωσα εγώ. Με την οικογένειά, μέσα από την οποία με πολύ κόπο αποκτήσαμε ό,τι αποκτήσαμε, δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Μόνο το παιδί μου χαρίστηκε, δόξα τω Θεώ, εύκολα. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι η προσπάθεια όσο μπορώ, συνεργατικά, με όποιον θέλει αυτόν τον τόπο να τον βλέπει, να προοδεύει και να νοικοκυρεύεται, εκεί θα συνταχτώ. Και το λέω με γνώση, γιατί ήταν προχθές, ήμασταν με την κυρία Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά ήταν κάποια στιγμή υπουργός τουρισμού. Ξέρετε τι καλή παρουσία είχαμε στο εξωτερικό. Δεν ήταν εσύ. Κοινή παρουσία, ναι, βέβαια. Σωστά. Δοκτώρος είναι. Όχι, βέβαια. Αυτό, προφανώς υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειώσουμε την παρουσία της χώρας μας και την εκπροσώπησή μας σε ένα κοινοβούλιο, όπου μπορεί να είμαστε 21, να είναι μάλλον ψέματα, να είναι 21 ονοματέοι οι εκπρόσωποι της χώρας, απέναντι σε 700 και πάνω από όλη την Ηνωμένη Ευρώπη, όποιος έχει σωστό επιχείρημα, δυνατή φωνή, μπορεί να διεκδικήσει. Κλείνουμε εδώ, κύριε Πατουλίδου, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όσους προσπαθούν. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Yeah.